που είναι το νέο επεισόδιο, ρε! Η σειρά Dragon Ball GT ακυρώνεται. Καλά, καλά. Καλά, θα το κάνω, θα το κάνω! Ωραία, τώρα βγάλε το Part 4. Με τη σειρά επιτέλους να φαίνεται ότι έχει βρει το δρόμο της και με μια ενδιαφέρουσα πλοκή επιτέλους να εξελίσσεται στο διάστημα, όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά. Αν κοιτάξουμε πίσω τον Dragon Ball, πάντα υπήρχαν στιγμιότυπα όπου η ιστορία γινόταν πιο σκοτεινή. Αλλά αν κάποιος μου ζητούσε να το περιγράψω στα γρήγορα, δύσκολα θα ανέφερα τη φράση «σκοτεινή πλοκή». Από την αρχή ως το τέλος, όλο το Dragon Ball είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια με χαρακτήρες να πολεμούν και να σώζουν τον κόσμο. Η ιδέα του GT για κάτι πιο σκοτεινό δείχνει τουλάχιστον ότι η παραγωγή προσπαθεί να μας δώσει κάτι πρωτότυπο, το οποίο το εκτιμώ. Με το σχέδιο του Baby να βρίσκεται στα σκαριά και με όλους τους Saiyan πλην του Goku και της Pan να ελέγχονται, η μεγάλη μάχη ξεσπάει. Goten και Gohan εναντίον Goku. Τι θα συμβεί άραγε? Προφανώς μειονεκτούν από άποψη δύναμης, άρα μιας και ξέρουμε ότι ο Baby είναι πανούργος, ίσως τους χρησιμοποιήσει ώστε να αναγκάσει τον Goku να μην πολεμήσει. Ίσως τους κάνει να πούν ότι θα αυτοκτονήσουν αν ο Goku προσπαθήσει να τους σταματήσει ή να τον απειλήσουν ότι θα ανατινάξουν τη γη. Ή αντίθετα, απλά θα ορμήσουν και οι δύο άσκοπα προς το μέρος του και θα νικηθούν, κάνοντας αυτή τη μάχη άσκοπη. Τουλάχιστον ο Baby εμφανίστηκε. Επιτέλους, θα δούμε μια αναμέτρηση αντάξια της ιστορίας που χτίζανε ως τώρα. Στο κάτω-κάτω, ο Goku στο GT είναι πάρα πολύ δυνατός. Άρα δεν περιμένω να δούμε μια απλή μάχη σώμα με σώμα. Αντίθετα, ο Baby θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το μυαλό του για να πάρει το πάνω χέρι. Δώστα, Goku. Σαϊκιό νο Σαϊαζιν νο τσικάρα wa σορε μαδε. Ή απλά να τον νικήσει χωρίς κόπο. Σε μια στιγμή η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απλά κακογραμμένη, μαθαίνουμε ότι ο Goku σαν παιδί δεν μπορεί να διατηρήσει τη μορφή του Super Saiyan 3. Πράγμα που ίσως ίσχυε αν αυτό συνέβαινε πίσω στο παρελθόν, όταν ο Goku δεν είχε προπονηθεί με αυτή τη μορφή. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν βγάζει πάρα πολύ άκρη. Εντάξει, κατανοώ γιατί το κάνουνε, λογικά προσπαθούν λίγο να τον περιορίσουνε, μιας και ο Super Saiyan 3 είναι πολύ δυνατός, άρα έτσι αναγκαζόμαστε να υποστούμε μια βαρετή μάχη, όπου ο Goku χάνει, ο Baby δυναμώνει, ο Goku συνεχίζει να χάνει, στη συνέχεια για κάποιον άγνωστο λόγο ακολουθούν fillers τα οποία δεν βλέπονται, και όπα, Oob. Ναι, επιτέλους θα δούμε πόσο ο μαθητής του Goku θα πολεμήσει και από ό,τι φαίνεται έχασε τα γρήγορα. Α, okay, ενώνεται. Με τον καλό Mr. Boo και γίνονται πάλι ένα. Okay. Άρα για να καταλάβω, υποτίθεται ότι ο Μπου μπορεί να ενωθεί με οποιονδήποτε, γιατί άμα θυμάστε καλά, την τελευταία φορά που είδαμε τον Νουμ, που αρχικά όντως ήταν ο κακός Μπου, αναγεννήθηκε ως ένα καλό άτομο σε ένα νέο σώμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Ουμ δεν έχει το σώμα του κακού Μπου. Άρα μια ένωση μεταξύ αυτού και του καλού κυρίου Μπου θα ήταν αδύνατη. Και για να το κάνω απλό και κατανοητό, ο καλός Μπου και ο Ουμ δεν ήταν ποτέ ένα. Δέχομαι ότι ο Ουμ διατήρησε τη δύναμη του κακού Μπου, αλλά δεν έχει ούτε τις αναμνήσεις του, αλλά ούτε το κορμί του. Σε αυτό το σημείο, η σειρά απλά αποφασίζει να μας δώσει power-ups και ψεύτικη ελπίδα, εμφανίζοντας χαρακτήρες οι οποίοι έχουν διάρκεια ζωής ίσα-ίσα μισό επεισόδιο. Γυρνώντας πίσω στον Goku, ο γέρος Kaioshin για κάποιο λόγο πιστεύει ότι αν ο Goku βγάλει πάλι την ουρά του, κάποια μυστική δύναμη θα ξυπνήσει μέσα του και τα βασίζει όλα κυριολεκτικά σε τίποτα. Μα κοιτάξτε, υπάρχει μια πένσα. Και τον τραβούν την ουρά. Και αυτός υποφέρει. Αστείο, ε. Γελάτε. Γιατί δεν γελάτε, παιδιά. Μα σας παρακαλώ, γελάστε. Υποτίθεται ότι είναι αστείο. Ο Goku επιστρέφει. Ο Ουμ γίνεται σοκολάτα και τρώγεται από τον Baby. Και επιτέλους, με τη νέα του ουρά, είναι έτοιμος για δράση. Και όπως ήταν αναμενόμενο, δεν αλλάζει τίποτα. Και έχουμε μια σκηνή όπου αντίθετα με την προηγούμενη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κωμική, με τον Goku και τον Baby να παραδέχονται ότι πολύ απλά η δύναμή του δεν αυξήθηκε καθόλου. Είναι λες και η ιδέα του γέρου Kaioshin δεν βασίζεται πουθενά, γιατί φυσικά σε καμία φάση της ιστορίας δεν υπονοείται ότι ο Goku έχει κρυφές δυνάμεις. Επίσης, τόι,
Το να βάζεις τους χαρακτήρες σου να παραδέχονται ότι μια κακογραμμένη πλοκή είναι κακογραμμένη, δεν σώζει την κατάσταση. Απλά δείχνεις σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του fanbase, το οποίο ήλπιζε ότι πήγαινε στην πλοκή κάπου, ότι δεν ξέρεις που το πας. Με όλη την ελπίδα χαμένη και τον Γκοκ απελπισμένο να κοιτάει τον ουρανό, ξαφνικά το κορμί του αρχίζει να αντιδράει και μεταμορφώνεται σε έναν Οζάρου, ο οποίος στη συνέχεια μεταμορφώνεται σε Σούπερ Οζάρου. Δεν αναλύω τη λογική πίσω από αυτή τη σκηνή, καθαρά γιατί τη θεωρώ ένα πανέμορφο στιγμιότυπο. Βλέπουμε τον μπίθικο Γκοκ να μανιάζεται και να επικρατεί χάος. Σε αυτό το σημείο παρατηρούμε επίσης τη μία και μοναδική αξιόλογη σκηνή της Παν σε όλη τη σειρά. Από ό,τι φαίνεται, Γκοκού είχε ιδιαίτερη συμπάθεια για την εγγονή του, πράγμα που δεν είδαμε, και φαίνεται ότι οι σεναριογράφοι το αντιλήφθηκαν, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να εισάγουν διάφορα στιγμιότυπα, όπου ο Γκοκού δείχνει ότι έχει πραγματικά αδυναμία στην ανιψιά του, που πραγματικά βλέποντας αυτή τη σκηνή αναρωτιέμαι πόσο όμορφο θα ήταν άμα είχαμε πάρει ένα επεισόδιο αφιερωμένο σε αυτή την ιστορία. Αλλά δυστυχώς η Τόη δεν έχει τα ίδια σχέδια. Στο μυαλό της επικρατεί μόνο ένα πράγμα. Η πλοκή δεν βγάζει νόημα, οι φανς αγνοούν τη σειρά, αλλά γρήγορα... Φέρτε πίσω τον έναν και μοναδικό χαρακτήρα που όλοι επιζητούν, τον ενήλικο Γκοκού. Και πραγματικά, η τελική σκηνή με τον Γκοκού να μεταμορφώνεται σε Super Saiyan 4 είναι άψογη. Μου δίνει το ίδιο συνέστημα με τη μεταμόρφωση που είχε πίσω στο Zeta όταν έγινε για πρώτη φορά Super Saiyan 3 και η επιλογή για τη χρήση μιας instrumental έκδοσης του opening ήταν άψογη. Το Dandan είναι το τελικό συστατικό για την εμφάνιση του καλύτερου με διαφορά χαρακτήρα σε όλη τη σειρά. Πήρε καιρό, πήρε πολύ κόπο, αλλά ο Super Saiyan 4 είναι επιτέλους εδώ. Ελάτε μαζί μου στο επόμενο επεισόδιο, όπου θα εξερευνήσουμε τις πηγές έμπνευση για τη νέα μορφή και θα την φέρουμε αντιμέτωπη με τον πραγματικό τελικό εχθρό αυτής της ιστορίας.